που είναι πάνω στα θέματα του θεάτρου, το οποίο είχε γράψει για το Διπεθέο ότι μια νότα ευχάριστη, μια έκπληξη ευχάριστη, το γεγονός μία δήμαρχος, αναφερόντας στην κυρία Τσανάκα, γιατί δεν είναι και γνωστή τώρα η κυρία Τσανάκα, στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Αθήνας, παρότι έκανε τις επαφές με το φεστιβάλ με πολλούς ανθρώπους, όμως έγραφε τέταρτο το κουδούνι ότι έκανε μια ρήξη με το κόμμα και με το παρελθόν και με το κατεστημένο. Είναι προς τιμήν της δημάρχου το ότι κατάλαβε το έργο και το αποτέλεσμα και το εκτίμησε θετικά και δεν προχώρησε σε ένα διάβημα το οποίο θα ήταν αυτοκτονικό πέρα για πέρα, ας πούμε, στη φάση αυτή. Και μάλιστα χωρίς, γιατί να σας πω κάτι τώρα, αν για παράδειγμα, ας πούμε, η αντιπαράθεση ενός άλλου προσώπου σε σχέση με τον Γκόνη είχε μια ταυτότητα, θα μπορούσε να την κουβεντιάσεις. Γιατί κάποια στιγμή ο κύκλος του Γκόνη θα κλείσει. Έτσι γίνεται. Οι ιδέες κάποια στιγμή θα στερέψουν κλπ. Κλπ. Αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Όταν δεν έχεις όμως να αντιπαραθέσεις απέναντι σε ένα τόσο ελκυστικό μοντέλο κάτι αντίστοιχο, δεν λέω καλύτερο, αντίστοιχο, τότε πολύ καλά κάνεις και μένεις σε εκείνο το μοντέλο. Προφανώς η Δήμητρα Τσανάκα δεν θα είχε κάτι τέτοιο και φρονίμως ποιούσα έμεινε εκεί που βγαίνει η δουλειά και βγαίνει και πολύ καλά. Ενεπλάξαν σε ένα κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, αφενός μένει είναι πολιτική ευθύνη, γιατί πρέπει αυτός ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη και είναι ο Δήμαρχος και μόνο ο Δήμαρχος να αξιολογήσει το έργο. Ναι. Το έργο το οποίο έγινε και όχι μόνο, όχι μόνο ο Δήμαρχος, κοιτάξτε. Όχι μόνο ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι αυτός που θα πάρει τελική απόφαση και θα στιγματίσει η απόφασή του την πορεία του συνολικά. Το έβαλα σε αυτή τη φάση, ναι. Κύριε Γαβρέλη, ξέρετε γιατί. Ναι. Διότι τους τελευταίους περίπου 10 μήνες ανέλαβε τρόπον την Άκη σαν υπουργός πολιτισμού. Δηλαδή σήκωσε η ίδια το βάρος του πολιτισμού. Έκανε την υπέρβαση γιατί δεν αρμόδια του Δημάρχου, όμως η ίδια ασχολήθηκε με τον πολιτισμό. Και όταν ασχολείσαι, παίρνεις και αποφάσεις. Σωστά. Αν δεν ασχολείσαι, σωστά, δεν δικαιούσαι. Δέχεσαι εισηγήσεις. Αυτό που κρίνει κάποιον είναι η τελική απόφαση, ας πούμε. Και την πήρε ορθά στην περίπτωση αυτή. Θέλω να πω κάτι, γιατί το αναφέρατε. Και επειδή έχει ενδιαφέρον, όχι γιατί εμπλέκομαι και εγώ, αλλά γιατί έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Προεκλογικά, εγώ καθόμουν στη Θάσο, ξέρω εγώ, ήταν βράδυ τέτοια ώρα, ας πούμε, και χτυπάει ένα τηλέφωνο. Και είναι η Δήμητρα Τσανάκα, προεκλογικά. Και μου ζητάει να γράψω για το πρόγραμμά της το κομμάτι του πολιτισμού. Μου προξένησε ιδιαίτερη χαρά συν την τιμή, αλλά και μεγάλη έκπληξη. Λέω, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή δεν έχει. Τότε δεν είχε εμφανιστεί, αν θυμάμαι καλά, το όνομα του Μιχάλη του Λιχούνα, που θα μπορούσε να οργανώσει, κατά τη γνώμη μου, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό ότι η Δήμητρα, η Τσανάκα, απευθύνθηκε σε έναν, ξέροντας πολύ καλά που ανήκει πολιτικά, να την οργανώσει το πρόγραμμα του πολιτισμού. Το γιατί δεν έγινε μια άλλη ιστορία. Με δικιά μου ευθύνη δεν έγινε. Εξηγώντας την ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο το έχω κάνει ήδη για μια άλλη παράταξη και δεν μπορώ να αντιγράφω πράγματα και να τα δίνω, ξέρω εγώ, να τα γυρίζω σε παρατάξεις κλπ. Το εκτίμησε, είπε ευχαριστώ κλπ. Και έμεινε εκεί πέρα. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό, γιατί μια και αναφερθήκαμε, ας πούμε, στην απόφαση της κλπ. Ότι. Στην ουσία μου λέτε αυτά που λέτε το τέταρτο κουδούνι τώρα. Ναι. Το τέταρτο κουδούνι, ναι, ότι δεν κόλλαγε, ας πούμε, στην ταμπέλα. Έκανε υπέρβαση ιδεολογική και πολιτική. Γι' αυτό έγινε υπέρβαση όμως και στο Β' γύρο. Το 60-40 είναι υπέρβαση. Ναι. Και ίσως, τα νούμερα αθρηστικά δεν βγαίνουν. Άμα τα αθροίσουμε, ναι, 25%. Ίσως και γι' αυτό. Ενδεχομένως. Ίσως και γι' αυτό.